Πρωί λοιπόν πέρασε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός ο κ. Βασίλης Κικίλιας αφενός πήγε για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που είναι ήδη σε ισχύ και ζήτησε την εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα με τις αυστηρότερες έπινες για τις περιπτώσεις εμπρισμού. Να τηρηθούν λοιπόν όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπεται. Να πούμε βεβαίως μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση που προκληθούν θάνατοι λόγω κάποιου εμπρισμού, ελάχιστη ποινή προβλέπεται άφηξη από 10 έως 20 έτη, ενώ θα υπάρχουν και πρόστιμα έως 200.000 ευρώ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κικίλιας. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Να θυμίσω λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει για τους εμπρισμούς και ειδικά για τους εμπρισμούς εξαμελίας. Πλέον δεν είναι πλημελήματα, είναι κακουργήματα. Και αν αυτό οδηγήσει στην απώλεια έστω και μίας ανθρώπινης ζωής ή σε μία ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή, τότε επισύεται ποινή κάθριξης από 10 έτη ως 20 έτη και χρηματικών προστήμων μέχρι 200.000 ευρώ.